Στο ντέρμπι κορυφής που έγινε την περασμένη Κυριακή για τον δεύτερο όμιλο της Β' κατηγορίας Ε στα Καλέσσα, ανάμεσα στον Μαραθώνη και την Θέρισο, και εξελίχθηκε σε ποδοσφαιρική γιορτή, με πολύ κόσμο να δίνει το παρόν στο γήπεδο, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ στο 28 λεπτό, όταν μετά από σέντρα του στρατηγάκη, ο Βατσινάς με κοντινή προβολή έκανε το 1-0. Αυτό ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με την Θέρισο από την πλευρά της να έχει φάσεις για να σκοράρει. Στην επανάληψη ο Μαραθώνας πήρε προβάδισμα 2 γκολ γρήγορα, με τον στρατηγάκη να αξιοποιεί τη σέντρα του Τσαγκαράκη και να κάνει το 2-0 στο παιχνίδι. Ακολούθησε μια εντυπωσιακή φάση για την Θέρισο, αλλά το ανάποδο ψαλίδι του Κοκοσάλη κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. Στην επόμενη φάση ήρθε το 3-0. Ο Χαραλαμπάκης κέρδισε πέναλτι, ο Βατσινάς το εκτέλεσε, αλλά ο Σαββογιδάκης απέκρουσε σε πρώτο χρόνο την μπάλα, με τον Βατσινά στην επαναφορά να σκοράρει και να βάζει την σφραγίδα του στη νίκη του Μαραθώνα, σημειώνοντας το 31ο φετινό του γκολ στο πρωτάθλημα, με την ομάδα των Καλεσσών πλέον να είναι αγκαλιά με τον τίτλο και την επιστροφή στην Α2 κατηγορία. Θεωρώ ότι δεν είναι μόνο το σημερινό μάτς, θεωρώ ότι όλη τη χρονιά ήμασταν η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Σήμερα απλά το πιστοποιήσαμε, το δείξαμε. Χαίρομαι που έγινε αυτό απέναντι σε ένα τόσο δυνατό αντίπαλο, γιατί όπως λένε κιόλας πάντα, όταν κερδίζει έναν δυνατό αντίπαλο, είναι μεγαλύτερη αξία της νίκης σου. Είχαμε δουλέψει πολύ. Απλά πέσαμε σε ένα Μαραθώνα που ήταν καλύτερος από εμάς. Συγχαρητήρια στο Μαραθώνα, συγχαρητήρια στα παιδιά. Θέλετε να ζήσει πάλι το χωριό για τα Καλέσσα στιγμές δεκαετίας 90. Και είδαμε σήμερα τον κόσμο και είχε συγκλονιστική παρουσία. Εάν αρχίσει να αναφέρομαι σε τι συνέβαινε εδώ, θέλει 5 ώρες τηλεοπτικές. Πιστεύω, είχα κάνει μια δήλωση ότι αισθάνομαι μετά από καιρό ότι είμαστε κοντά να ξαναφέρουμε την ομάδα στις μεγάλες κατηγορίες του Ηρακλείου, γιατί πιστεύω ότι ο Μαραθώνας είναι ένα εταιρικό σωματείο και το αξίζει. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι όταν βλέπεις γεμάτη την κερκίδα και φωνάζει για σένα σε κάθε σου προσπάθεια, είναι ένα συνέστημα που δεν μπορώ να το περιγράψω. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο 10ος παίκτης και πιστεύω τους ανταμείψαμε. Και στο τέλος θα σηκώσουμε την κούπα. Και πού θέλεις να αφιερώσεις έτσι τη σημερινή νίκη και τα γκολ? Θα ήθελα να την αφιερώσω στον κόσμο του χωριού, στην οικογένειά μου, στη διοίκηση. Αγκαλιά με τον τίτλο δεν θα το έλεγα ακόμη. Κρατάμε μικρό καλάθι, ποδόσφαιρο είναι, έχουμε δει όλα να ανατρέπονται. Έχουμε ακόμη 5 τελικούς, θα πάμε με την ίδια σοβαρότητα. Ξεφύγαμε λίγο με τα πανηγύρια περί πρωταθλήματος, όμως τα πανηγύρια σταματάνε σήμερα, αύριο το πρωί